Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί και αγαπημένοι φίλοι τηλεθεατές τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος και δι της εκπομπής Παρεμβάζει. Σήμερα Πέμπτη θα την ξοδέψουμε, θα την επενδύσουμε, θα την καταναλώσουμε, όπως θέλετε πάρετε το εσείς μαζί την εκπομπή Παρεμβάζει. Δύσκολες ημέρες τις οποίες διαβιούμε οι περισσότεροι εξ ημών, η αγωνία για πολλά και διάφορα ζητήματα νομίζω έχει χτυπήσει κόκκινο, αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα αφήνουμε πίσω, να τα αφήνουμε στο σκοτάδι. Πρέπει και αυτά να τα αναδεικνύουμε, γιατί και αυτά είναι μέρος της καθημερινότητας και της ζωής μας και μας συνοδεύουν σε πολλές εκφάνσεις της. Οι μέρες που είναι τα φώτα όλα έχουν πέσει στον Εύρο, στα νησιά μας, στην αγωνία για τον κοροναϊό, αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι μέρες που διανύουμε τώρα ήταν κάθε χρόνο και συνεχίζουν να είναι και θα είναι αφιερωμένες και στην σχολική βία, στην ενημέρωση του κόσμου, των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των ειδικών σχετικά με αυτό το μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα πολύ και φυσικά έχει πάρει και άλλου είδους διαστάσεις και άλλου είδους μορφές. Από τη λεκτική έχει πάει και σε άλλα επίπεδα και φυσικά εμείς δεν είμαστε οι καθόλου κατήλυν αρμόδιοι να το αναλύσουμε, αλλά έχουμε κοντά μας σήμερα έναν εκπαιδευτικό, τον υποδιευθυντή του πρώτου δημοτικού σχολείου και διδάκτορα και συγγραφέα, τον κύριο Γιάννη Χατζικυριακίδη, τον Χατζικυριάκου, τον οποίο και καλησπέριζω. Κύριε Χατζικυριάκου, καλησπέρα. Κυρία Χριστανίδου, καλησπέρα και από μένα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση που μου απευθύνετε. Είμαι εδώ για να πούμε κάποια σημαντικά θέματα που τρέχουν, να διαφωτίσουμε αυτό το πολυσύνθετο και επίκαιρο θέμα του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και να μιλήσουμε και για το πέμπτο φεστιβάλ που διοργανώνει το πρώτο δημοτικό σχολείο δράμας. Ένα πέμπτο φεστιβάλ το οποίο όμως αναβλήθηκε, θα πω, και όχι ακυρώθηκε, κύριε Χατζικυριάκου, γιατί εξαιτίας των κρουσμάτων. Για πείτε μας λίγο. Δυστυχώς έχουν έρθει κάποιες οδηγίες οι οποίες μας έχουν συστήσει ως σχολική μονάδα με την αύξηση της επικινδυνότητας του επίπεδου της εξάπλωσης του κορονοϊού από μέτριο σε υψηλό επίπεδο, μας έχουν δοθεί οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας να αποφύγουμε τις συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους. Οπότε εκ των πραγμάτων και με λύπη μας αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε όλες τις δραστηριότητες οι οποίες θα γινόταν σε κλειστούς χώρους για να αποφύγουμε το συγχρονισμό μεγάλης ομάδας πληθυσμού και για την ασφάλεια του γενικότερα των συγγενών και των γονέων του σχολείου μας. Ναι, του κόσμου σας, να πούμε, και όλων των φίλων που έρχονται και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αναβάλλονται αυτές οι δραστηριότητες, δηλαδή κάποια στιγμή προς το τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου, επειδή έχει γίνει και ένας μεγάλος κόπος για να πραγματοποιηθούν, θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Γιατί ο καιρός θα είναι αλλιώτικος, θα δούμε και πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Πέμπτο φεστιβάλ κατά της σχολικής βίας λοιπόν αναβάλλεται και εμείς πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που κατέθεσαν το κόπο και προσωπική δουλειά, νομίζω, κύριε Χατζικυριάκου, πάρα πολύ, και δεν βάλετε κάτω τον εγωισμό και νομίζω ακολουθείτε τα βήματα τα οποία θα έπρεπε να ακολουθήσετε ως υπεύθυνοι πολίτες και διεκπαιδευτικοί, γιατί νομίζω δίνετε το καλό παράδειγμα σε όλους εμάς, κύριε Χατζικυριάκου. Κυρία Χριστανίδου, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι από φέτος, με εγκύκλιο που έχει αποσταλεί από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, ορίζει ότι θα πρέπει από το χρονικό διάστημα από την 3η 3 Μαρτίου ως την Παρασκευή 6 Μαρτίου όλες οι σχολικές μονάδες να αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων να αφιερωθούν τουλάχιστον από 2 έως και περισσότερες διδακτικές ώρες σε διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης με στόχο να αναδειχθούν όλες αυτές οι κρυφές πτυχές αυτού του σύνθετου φαινομένου και να ευαισθητοποιηθεί όλη η σχολική μονάδα. Σχολικός εκφοβισμός. Τεράστιες οι διαστάσεις πλέον, κύριε Χατζικυριάκου. Το θέμα έχει αναδεχθεί, είναι σχετικά επίκαιρο. Μάλιστα, χθες η αρμόδια υφυπουργός, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα τα οποία θα συμπεριληφθούν στο νέο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Θεωρούμε ότι στην Ελλάδα είναι σε μια ελεγχόμενη κατάσταση. Και βέβαια μας έρχεται το φαινόμενο από το εξωτερικό, αφορά κυρίως τις ηλικιακές ομάδες των μαθητών των μεγάλων τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου
Και οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτό το νόημα ούτως ή άλλως είχαν και όλες αυτές οι βιωματικές δράσεις που γίνανε αυτές τις μέρες στα σχολεία. Θέλαμε να ενημερώσουμε τους μαθητές μέσα από βιωματικές δράσεις, μέσα από προβολή ταινιών, μέσα από παιχνίδια, να καταλάβουν ποιες είναι ακριβώς οι διαστάσεις αυτού του φαινομένου. Ασφαλώς, όπως γνωρίζετε, κυρία Χεριστανίδου, αυτό το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην άσκηση σωματικής βίας. Έχει επεκταθεί, περιλαμβάνει τη λεκτική βία, περιλαμβάνει την ψυχολογική βία με την περιθωριοποίηση του παιδιού. Και το τελευταίο φρούτο που έχει έρθει και προωθείται πολύ έντονα για να αναδειχθεί είναι το γνωστό cyberbullying. Είναι το διαδικτυακός εκφοβισμός, όπου εκεί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασφαλώς τα μεγαλύτερα παιδιά σε ηλικία, υπάρχουν κάποια θύματα αυτού της μορφής του εκφοβισμού. Δύσκολη εποχή για γονείς, αλλά νομίζω πολύ δύσκολη εποχή και για τους εκπαιδευτικούς. Σε μια σχολική κοινότητα, κύριε Χατζηκυριάκο, για πείτε μου, ένας δάσκαλος είναι ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει σπουδάσει έχει κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα σπουδών και από εκεί και μετά έχει πέσει στον στίβο της επαγγελματικής του ενασχόλησης. Έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα με ταχύτητα. Πώς ο εκπαιδευτικός κόσμος, ο χώρος σας, πώς μπορεί και προσαρμόζεται. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή ο εκπαιδευτικός οφείλει στις μέρες μας να επιτελέσει έναν πάρα πολύ απαιτητικό ρόλο, ξεφεύγει δηλαδή από τα πλαίσια του απλού εκπαιδευτικού εκτελεστή οδηγιών και διεκπαιρέωσης της διδακτέας ύλης, πρέπει να είναι ένας σύγχρονος επιστήμονας. Γι' αυτό υπάρχει και ευαισθησία του Υπουργείου που έχει την πρόθεση να εκπονήσει επιμορφωτικά προγράμματα μέσα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να ενημερωθεί σφαιρικά, γιατί όλα ξεκινούν από μια πολύ καλή ενημέρωση, να ενημερωθεί πάνω στο φαινόμενο για να μπορεί να το ξεχωρίσει. Μέσα από σεμινάρια αυτό δηλαδή. Μέσα από σεμινάρια, είτε εξ αποστάσεως, είτε διαζώσεις, θα μπορέσει να αποκτήσει εκείνα τα όπλα, τα επιστημονικά, για να μπορεί να διακρίνει. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε, ότι περισσότερο το θέμα του σχολικού εκφοβισμού πρέπει να σταθεί σε θέματα πρόληψης, γιατί όταν πια γίνουν αυτά τα περιστατικά, πηγαίνουμε στην αντιμετώπιση και εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Ασφαλώς η βία, το σχολείο τι είναι, ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Η βία έχει ενσωματωθεί σε διάφορες πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, ιδίως τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση. Υπάρχουν και πολλές οικογένειες οι οποίες είναι σε διάσταση, υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα μέσα στις οικογένειες και όλα αυτά βγαίνουν στη συμπεριφορά του παιδιού. Αυτό που πρέπει να έχει πάντα υπόψη του εκπαιδευτικός είναι ότι το παιδί που εκφοβίζει μπορεί να φαίνεται στα μάτια των άλλων ότι είναι ο νταΐς, ότι είναι ο θήτης, αλλά στην ουσία είναι ένα παιδί το οποίο έχει αδυναμίες, έχει προβλήματα, βρίσκεται σε μια δυσχερή θέση που εκείνη την ώρα σαν να μας φωνάζει ότι θέλει βοήθεια. Έχει αδυναμία στο να ελέγξει τις ενορμήσεις του, δεν υπάρχει ικανοποιητική οριοθέτηση από πλευράς οικογένειας, υπάρχουν κάποια σοβαρά προβλήματα εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος ή και ακόμη μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Αυτό το παιδί δεν έχει να βιώσει κάποιο αίσθημα ικανοποίησης, νιώθει ότι είναι στο περιθώριο και αναζητά υποδιέστερος ίσως και ναι, ένας αναζητά με δίψα, θέλει να βγει και αυτό στο προσκήνιο, στην επικαιρότητα, να νιώσει δηλαδή δημοφιλή στα μάτια των υπόλοιπων συμμαθητών του. Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μια ολιστική προσέγγιση. Δεν μπορούμε εκείνη την ώρα να ερμηνεύσουμε μόνο την εξωτερική συμπεριφορά, την παραβατική συμπεριφορά του μαθητή. Πρέπει να δούμε πού οφείλεται αυτή, από πού ξεκινάει, να βρούμε ακριβώς τη ρίζα του κακού σε επίπεδο πρόληψης, τι είναι αυτό που συμβαίνει στο μαθητή και εμφανίζει αυτή τη συμπεριφορά, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη σωστή λύση. Αν καταπολεμήσουμε στη ρίζα το πρόβλημα, αν δούμε δηλαδή από πού ξεκινάνε όλα αυτά, θεωρώ ότι το πρόβλημα θα εξασθενήσει και ουσιαστικά θα υπάρχει ηρεμία και στο ίδιο το παιδί αλλά και στο σχολικό περιβάλλον. Εγώ τώρα θα πάρω την άλλη πλευρά. Υπάρχει αυτό το περιθώριο στον εκπαιδευτικό κόσμο, στα σχολεία, στο ελληνικό σχολείο, κύριε Χατζηκυριάκου, ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει αυτές τις ευαισθησίες, τη δυνατότητα παρέμβασης και. Γιατί αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα και νομίζω ότι άπτεται και στην ψυχοσύνθεση αυτού καθ' αυτού του εκπαιδευτικού που δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος.
Έτσι, και να έχει και τις δικές του προσωπικές, τους δικούς του, τα δικά του προσωπικά προβλήματα, και κατά πόσο υπάρχουν εργαλεία. Δηλαδή υπάρχει υποδομή στο σχολικό, καταλαβαίνετε, στην υποδομή γενικά της έννοιας σχολείου. Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί ένας θεσμός, η λεγόμενη είναι μια επιτροπή, η ΕΔΑΗ, είναι μια επιτροπή εκπαιδευτικής αντιμετώπισης αξιολόγησης και υποστήριξης, η οποία βέβαια απευθύνεται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Απαρτίζεται αυτή η επιτροπή από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Στην πόλη της Δράμας υπάρχουν αυτά τα 5 σχολεία στα οποία πηγαίνουν αυτοί οι επιστήμονες, και μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση έχουν το χρόνο και τη διάθεση να βοηθήσουν και τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Ασφαλώς ο Έλληνας εκπαιδευτικός έχει τις γνώσεις, μπορεί να διακρίνει ποιο περιστατικό είναι απλώς ένα πείραγμα ή ένα απλώς καυγάς, και να το ξεχωρίσει από το περιστατικό του σχολικού εκφοβισμού. Να ξέρετε ότι τα παιδιά που εκφοβίζουν συνήθως δεν έχουν φίλους. Μάλιστα. Αυτό το πείραγμα και το να πειράξω το συμμαθητή μου στο προάβλιο αφορά μαθητές οι οποίοι είναι φίλοι μεταξύ τους. Ναι. Ο μαθητής που εκφοβίζει συνήθως πλαισιώνεται από κάποιους άλλους οι οποίοι είναι συνεργοί, που παρακολουθούν και έχουν και ενεργό ρόλο σε αυτή την παραβατική συμπεριφορά, αλλά και πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και παρατηρητές. Μάλιστα. Οι παρατηρητές είναι τα παιδιά τα οποία βλέπουν το φαινόμενο, βλέπουν την παραβατική συμπεριφορά, βλέπουν την άσκηση του bullying, αλλά ή τα αδιαφορούν και δεν κάνουν τίποτα, ή αποσιωπιούν. Ασφαλώς αυτοί οι παρατηρητές είναι αυτοί που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, που αν δεν υποπέσει στην αντίληψη του εκπαιδευτικού, μπορούν να βοηθήσουν, να μιλήσουν άμεσα, και έτσι το πρόβλημα είναι η γέφυρα εκεί. Να αποτελέσουν τη γέφυρα. Και επίσης, όταν ξεσπάει ένα περιστατικό σε ένα σχολείο, θα ξέρετε ότι αυτό το σχολείο δεν αφορά μόνο τον ένα μαθητή ή μόνο τον ένα εκπαιδευτικό. Είναι ένα πρόβλημα όλης της σχολικής μονάδας. Πρέπει όλη η σχολική μονάδα να σκέψει πάνω σε αυτό το θέμα και να βρει την κατάλληλη λύση, να μπορέσει να δει πώς θα δρομολογήσει αυτό το περιστατικό. Τελικά και τα σχολεία είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Είπατε παρατηρητές, και πολλοί από εμάς ενήλικες όντες είμαστε παρατηρητές, κύριε Χατζηκυριάκου. Πρέπει να το παραδεχτούμε, έτσι. Πολλά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας, και πολλά περιστατικά βίας άλλων μορφών νομίζω θα μπορούσαν να αποφευθούν εάν και εφόσον δεν ήμασταν εμείς παρατηρητές. Οπότε και στο σχολείο ακριβώς συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο των ενηλίκων. Οι συνέπειες, να πάμε τώρα σε συνέπειες, γιατί εντάξει, λίγο είναι άμεσες ή έχουν επιπτώσεις και στη συνέχεια ενός θύματος, στη ζωή ενός θύματος bullying, να πω, σχολικού εκφοβισμού, να πούμε, για να χρησιμοποιούμε ελληνικές λέξεις. Ναι, ο σχολικός εκφοβισμός, και εγώ αποφεύγω τις ξένες λέξεις. Ασφαλώς πρέπει να επισημάνουμε ότι πρέπει το σχολείο να έχει ευρύτερους στόχους. Όταν ένα σχολείο προωθεί το κλίμα δημοκρατίας, όταν υπάρχουν σε αυτό το σχολείο σχέσεις φιλίας, συνεργασίας, ενδυναμώνει κοινωνικές αξίες όπως είναι του σεβασμού, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, και όταν ένα σχολείο έχει έναν γενικότερο προσανατολισμό προς αυτή την κατεύθυνση, και τότε μπορεί και διαχέει σε όλη την ατμόσφαιρα, σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αυτό το αίσθημα της ασφάλειας. Αυτό το αίσθημα της ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούν τα παιδιά να λειτουργούν και να είναι απερίσπαστα στα μαθήματά τους. Ασφαλώς πρέπει να θεσπίζονται να υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας σχολικής μονάδας. Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά, ανά πάσα στιγμή να μπορούν να αντιληφθούν κάτι που θα πέσει στην αντίληψή τους. Αλλά ο γενικότερος προσανατολισμός μέσα από μια ολιστική προσέγγιση πρέπει να απευθύνεται σε όλο το κλίμα της σχολικής μονάδας. Όλη η σχολική μονάδα να αποπνέει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, τι μας υπάρχει αυτό στο ελληνικό σχολείο? Γιατί αυτό το εισπράττουμε από το πρώτο δημοτικό σχολείο, γιατί αφού φτάσαμε στο σημείο να συνεργαζόμαστε και σαν Star Βόρειο Ελλάδος, στα φεστιβάλ που κάνει σε σειρά ετών το συγκεκριμένο σχολείο και όλα αυτά, ξέρουμε τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, η οποία δεν είναι ένα κτίριο. Είναι άψυχο μεν, έχει και έμψυχο υλικό, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, και να το πούμε αυτό, κύριε Χατζηκυριάκου. Αλλά από εκεί και μετά, εντάξει, εμείς ξέρουμε το σχολείο αυτό γιατί το παρακολουθούμε και τόσα χρόνια. Υπάρχει δυνατότητα αυτό να υπάρχει στα σχολεία?
Πόσο έφυγε. Θεωρώ ότι πώς γίνεται. Δεν είναι κάτι απλό και είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ασφαλώς πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η διοίκηση του σχολείου, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Είναι ένα καθοριστικό πρόσωπο, ο οποίος βέβαια σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων είναι αυτός που μπορεί να περάσει αυτό το μήνυμα, είναι αυτός που μπορεί να καλλιεργήσει αυτές τις αρχές, να γίνει ο ηγέτης, ο εμπνευστής που θα καθοδηγήσει και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Στην οποία εμπλέκονται και οι σύλλογοι γονέων, κύριε Θεσσαλονίκη. Για να μπλέξουμε λίγο και την οικογένεια τώρα. Να επισημάνουμε αυτό ότι και ο Σύλλογος Γονέων, όχι μόνο ως επίσημο όργανο Σύλλογος Γονέων, αλλά και οι ίδιοι γονείς πρέπει να είναι κοντά στην σχολική μονάδα, πρέπει να παρακολουθούν, να πηγαίνουν συχνά, να ρωτούν για τη φίτηση των μαθητών, των παιδιών τους, όχι μόνο από άποψη ακαδημαϊκής επίδοσης, που έχουμε μία αιμονή σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει γενικά να ρωτούν τι γίνεται με το παιδί μου, πώς είναι στην τάξη, την κοινωνική του γενικά συμπεριφορά, αναπτύσσει σχέσεις με τους υπόλοιπους συμμαθητές του. Πρέπει να φύγουμε λίγο από αυτό το γνωστικό κομμάτι. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το σχολείο. Ο εκπαιδευτικός δεν έχει μόνο αυτό το ρόλο της επίτευξης των γνωστικών στόχων. Έχει ένα ευρύτερο ρόλο της κοινωνικής διαπαιδαγώγησης. Πολύ σημαντικό, γιατί κάτι που μπορεί να υπολείπεται από την οικογένεια, έτσι. Ναι, δεν είναι όλες οι οικογένειες. Ο εκπαιδευτικός, όπως ξέρουμε, λειτουργεί ως πρότυπο, όχι μόνο με αυτά που λέει, αλλά με την εν γέννη γενικότερη συμπεριφορά του, με τη στάση του, με τις κινήσεις του, με τις ενέργειές του, τις επιλογές του. Είναι ένα πρόσωπο που εμπνέει, που μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και γενικά έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τους μαθητές του. Κύριε Χατζηγεννιάρη, στα δικά μου μαθητικά χρόνια ήταν νόμος η εντολή του δάσκαλου, η εντολή, η όποια πρόταση. Στα δικά σας μαθητικά χρόνια πιστεύω να ήσασταν κι εσείς περίπου πάνω κάτω. Σήμερα ως εκπαιδευτικός πιστεύετε ότι αντιμετωπίζεστε με τον ίδιο σεβασμό, παύλα ίσως και φοβία των δικών μου μαθητικών χρόνων από τους μαθητές σας? Δεν θέλω τη φοβία να τη βάλουμε, Αυτή ακριβώς, είναι και η επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, κυρία Χεριστανίδου. Αλίμονο αν καλλιεργούμε το φόβο για να έρθει ο σεβασμός. Ο σεβασμός, όπως ξέρουμε, κερδίζεται. Τα παιδιά, ιδίως αυτά που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, από Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη Δημοτικού, όπως ξέρετε, είναι και πολύ καλοί ψυχολόγοι. Είναι αυτοί που μέσα σε μία διδακτική ώρα ή σε μία μέρα, θα μπορούσα να πω εγώ, μπορούν να κρίνουν, να ψυχολογήσουν ποιος είναι ο εκπαιδευτικός απέναντί τους, κατά πόσο τους κεντρίζει το ενδιαφέρον, είναι αυτός που έχει τις γνώσεις, που μπορεί να σταθεί. Και έτσι όλο αυτό μπορεί να κερδίσει το σεβασμό με έμεσο τρόπο. Ναι. Το να προσπαθήσω εγώ να τους επιβληθώ με την άσκηση βίας ή με τις φωνές ή με κάτι άλλο, θεωρώ ότι έχει ένα πρόσχερο αποτέλεσμα και μάλλον είναι αρνητικό αποτέλεσμα. Τα ίδια τα παιδιά, η διαφορά του σημερινού σχολείου από το σχολείο που έζησα και εγώ και εσείς. Εγώ πιο μπροστά, κατά πολύ. Ασφαλώς, τα παιδιά τώρα έχουν περισσότερα ερεθίσματα, είναι περισσότερο πριγκισμένα, είναι πιο έξυπνα, είναι πιο κοινωνικά. Έχουν περισσότερες δηλαδή επιρροές από το περιβάλλον τους και θεωρώ ότι ό,τι γίνεται μέσα στην τάξη και μέσα στο σχολείο είναι θετική να το εκλάβουν και να το μετεξελίξουν ως προσωπικότητες. Άρα αργότερα. Πάρα πολύ ουσιαστικός ο ρόλος της εκπαίδευσης σήμερα, από πάντοτε ήταν ο ρόλος της εκπαίδευσης ουσιαστικός νομίζω στην διαμόρφωση ενός χαρακτήρα, ενός ενήλικα πολίτη υπεύθυνου, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο, κύριε Χατζηκυριάκο, γιατί νομίζω τώρα είστε και απέναντι. Μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά τα προσόντα στα παιδιά μας, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί τείχοι που έχουν σηκωθεί γύρω από τα παιδιά μας, αν δεν κάνω λάθος. Τα παιδιά είναι έξυπνα, αλλά δεν πάβουν να είναι παιδιά. Πρέπει εμείς να είμαστε εκεί, να τους καθορίσουμε τα όρια, να τους δείξουμε το δρόμο. Γι' αυτό το λόγο επιμένει και το σύγχρονο σχολείο πολύ σε δεξιότητες όπως η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας. Να βάλουμε τα παιδιά δηλαδή σε μια διαδικασία να μάθουν να σκέφτονται. Ευτυχώς, δηλαδή, καιρός ήταν νομίζω, γιατί υπήρχε το διάστημα της αποστήθησης. Να φύγουμε λίγο από αυτό το επίπεδο της επιφανειακής γνώσης, το οποίο αργότερα μεγαλώνοντας τα παιδιά διαπιστώνουν ότι στην πορεία ολοκληρώνουν και τις
ολοκληρώνουν και το λύκειο και αργότερα είναι μαθητές που δεν μπορούν να συντάξουν ένα κείμενο ή δεν μπορούν να αρθρώσουν ένα προφορικό ικανοποιητικό λόγο. Θεωρώ ότι πρέπει να μετατοπιστεί ο στόχος του σχολείου σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να τα παιδιά να γίνουν κριτικοί πολίτες, να μπορούν αργότερα να έχουν προσωπική άποψη, να έχουν μια δυναμική προσωπικότητα για να μπορούν να είναι και χρήσιμοι στην κοινωνία όταν μεγαλώσουν. Κάτι το οποίο οι περισσότεροι των κυβερνώντων δεν το θέλουν, κύριε Χατζηκυριάκο, γιατί άλλο είναι να κατευθύνεις ένα κοπάδι και άλλο είναι να κατευθύνεις με μονωμένους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το τι γίνεται γύρω τους, μπορούν να αντιληφθούν μάλλον το τι γίνεται γύρω τους και να πάρουν θέση. Μια κοινωνία η οποία, όπως είπαμε, θέλουμε να είναι ενεργή, δραστήρια, και ξεκινάει αυτή η γνώση και από τον χώρο του σχολείου. Εσείς, τώρα για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα, γιατί φύγαμε λίγο. Αλλά εντάξει, έχουμε έναν εκπαιδευτικό γνώση των πραγμάτων και είναι καλό να μην μένουμε και κολλάμε σε ένα. Για τον εκφοβισμό όμως, επειδή πρέπει λίγο να μιλήσουμε, έτσι πολύ επιγραμματικά πάντοτε σε τέτοιες εκπομπές, εγώ θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα όπλα, δηλαδή τι ακριβώς κάνει το σχολείο όταν και εφόσον καταγραφεί. Γιατί εντάξει, η πρόληψη, είπατε, γίνεται μια προσπάθεια να το προλάβουμε. Αλλά εφόσον και υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό, αντιληφθούμε τι γίνεται, τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός, η κοινωνία του σχολείου. Η κοινωνία του σχολείου λειτουργεί συλλογικά. Θα πρέπει να αμέσως να καταγραφεί το περιστατικό, να ενημερωθεί βέβαια ο εκπαιδευτικός της τάξης, να ενημερωθεί ο διευθυντής, να γίνει γνωστό το περιστατικό και στην οικογένεια του θήτη αλλά και του θύματος, να γίνει μια πρώτη συζήτηση, να δούμε ακριβώς αν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία του σχολικού εκφοβισμού. Στη συνέχεια να έρθουν οι γονείς αυτών των παιδιών στο σχολείο, να γίνει μια πρώτη προσέγγιση δηλαδή στο μαθητή, στο θήτη, για να μπορέσει να δρομολογηθεί μια λύση, να δούμε πραγματικά πίσω από αυτή τη συμπεριφορά του παιδιού τι ακριβώς κρύβεται. Μέσα από την οικοσυστημική προσέγγιση, γιατί πολλές φορές, κυρία Χεριστανίδου, υπάρχουν και πολλοί παράγοντες οι οποίοι είναι κρυφοί και με μία πρώτη ματιά δεν είναι φανεροί. Πρέπει να δούμε το οικογενειακό περιβάλλον, να δούμε μήπως είναι κάτι συγκεκριμένο στο σχολικό περιβάλλον που προκαλεί αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Και μήπως φταίει και κάποιος εκπαιδευτικός, μήπως φταίει η διοίκηση του σχολείου, μήπως κάτι σοβαρό συμβαίνει στο σπίτι του παιδιού. Γενικά τα πάντα. Ψάχνουμε να δούμε δηλαδή τι περιβάλλει. Τι θέματα περιβάλλουν αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Επειδή στην αρχή της κουβέντας μας είπατε ότι το Υπουργείο έχει θεσπίσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μία εβδομάδα, η οποία θα είναι αφιερωμένη κάθε φορά σε κάθε σχολική μονάδα για διαδραστικές ή οποιασδήποτε άλλες δράσεις σχετικά με την ενημέρωση και οτιδήποτε άλλο των παιδιών. Τι άλλο κάνει το Υπουργείο για να σας δώσει εργαλεία, γιατί εσείς μου λέτε οικογένεια, εκείνο το άλλο. Ο δάσκαλος έχει διαβάσει πέντε πράγματα, ξέρει πέντε πράγματα, αλλά δεν νομίζω να είναι ο ειδικός επιστήμον να μπορεί να επισέρχεται και σε αυτού του είδους σε αυτές τις. Κυρία Χεριστανίου, θεωρώ ότι είμαστε πολύ επίκαιροι με τη συζήτησή μας, γιατί χθες ακριβώς η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εισάγει μία σειρά από μέτρα στα σχολεία της επικράτησης, τα οποία θα βοηθήσουν να ελεγχθεί αυτό το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, με επικέντρωση στο cyberbullying και στην κυβερνοασφάλεια. Υπάρχουν στις προθέσεις του Υπουργείου να εισαχθεί ένας νέος θεσμός, ο δάσκαλος εμπιστοσύνης, ο οποίος θα είναι ένας εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας, ο οποίος ή έχει κάποιες ειδικές γνώσεις στον τομέα της συμβουλευτικής ή έχει δεχτεί κάποια επιμόρφωση πάνω σε αυτό το θέμα του σχολικού εκφοβισμού ή έχει την πρόθεση και θέλει να επιμορφωθεί περαιτέρω. Αυτός, δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες για αυτό το θεσμό. Φαντάζομαι ότι αυτός ο εκπαιδευτικός θα είναι που θα έχει επιφορτιστεί, θα έχει αυτό το καθήκον μια περισσότερη ευαισθησία για να είναι κοντά σε αυτά τα περιστατικά και θα αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των περιστατικών και της διεύθυνσης του σχολείου για να γίνονται άμεσα αντιληπτά και να μπορούν να δρομολογούνται σύντομα οι λύσεις τους. Επειδή είπαμε σύγχρονα γίνεται η κουβέντα, θέλω να ελπίζω και ευελπιστώ μάλλον ότι άμεσα θα εφαρμοστεί γιατί πολλά εξαγγείλονται από όλα τα Υπουργεία κατά καιρούς, κύριε Χατζηκυριάκου, και εντάξει. Ακριβώς. Νομίζω ότι πλέον έχουμε γίνει αρκετά στο ρεαλιστές, δεν κρατούμε μεγάλα πλέον καλάθια. Ελπίζετε, δηλαδή πιστεύετε. Θεωρώ ότι ήρθε η εποχή που το σχολείο πρέπει να είναι πλέον ανοιχτό προς την κοινωνία, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να έχουμε κλειστές τις πόρτες μας.
Συμβαίνει πολλές φορές και το λυπηρό γεγονός τα σχολεία υπό το φόβο ότι να μην χάσουν τη φήμη τους ή να μην νιώσουν ότι κινδυνεύει η αξιοπιστία του σχολείου, προσπαθούν να υποβαθμίσουν ή να αποσιοποιήσουν κάποια τέτοια πράγματα. Τα μεγαλύτερα λάθη είναι γενικώς όχι μόνο το σχολείο και των κοινωνιών αυτά. Όταν αλλά πρέπει κάτι. Να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι σαν να βάζουμε ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το περιστατικό που μπορεί να είναι και μικρής έντασης στην πορεία να γίνει ακόμη μεγαλύτερο και να επιστρέψει ως πράξη μπούμεραγκ εναντίον της σχολικής μονάδας. Αυτό νομίζω ότι είναι όχι μόνο στα σχολεία, γενικώς θα πρέπει να μην βάζουμε τα πράγματα κάτω από το χαλί. Στο λίγο, πολύ λίγο χρόνο που μας έχει μείνει, θα ήθελα, επειδή λέτε ανοιχτά σχολεία και τώρα βγαίνουν εγκύκλοι, εντολές από Υπουργεία, οδηγίες για κλείσιμο και σχολικών μονάδων. Πού βρισκόμαστε, κύριε Χατζηκυριάκου, σε αυτό το κομμάτι? Στο κομμάτι όχι της ψυχικής υγείας των παιδιών μας, αλλά της σωματικής τους υγείας σε σχέση με τον κορονοϊό. Οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε επαφή με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας και με τις εντολές του Υπουργείου Παιδείας. Βρίσκονται όλες οι αρχές σε επαγρύπνηση. Σε περίπτωση που ξεσπάσουν κάποια καινούργια κρούσματα, με τον φόβο της εξάπλωσης του ιού, γιατί από ό,τι μας λένε και οι γιατροί, δεν κινδυνεύουμε, δεν υπάρχει μεγάλη θνητότητα από τον ίδιο τον ιό, αλλά αυτό που φοβόμαστε είναι η εξάπλωση του ιού, επειδή δεν υπάρχουν αντισώματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Ναι, είναι κάτι καινούργιο. Σε περιοχές της Ελλάδος, όπως στην Πελοπόννησο, που έχουν εμφανιστεί τέτοια κρούσματα, βλέπουμε ότι προληπτικά κλείνουν σχολικές μονάδες. Και κάτι που είναι καινούργιο που τρέχει σήμερα, μας ήρθε καινούργια εντολή. Έχει έρθει η εντολή από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλες οι σχολικές μονάδες του νομού, φαντάζομαι ότι θα συμβαίνει και στις υπόλοιπες νομαρχίες, θα περάσουν από τα σχολεία, θα περάσει ο άνθρωπος που θα διεξάγει την απολύμανση όλων των σχολικών χώρων τις ώρες που δεν είναι οι μαθητές εκεί. Κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω κάτι που θα πρέπει να γίνεται και πολύ πιο τακτικά, κύριε Χατζηγιάννη. Το κάνουμε ασφαλώς, το κάνουμε στην αρχή και τις μήκες της σχολικής χρονιάς. Αλλά τώρα λόγω των έκτακτων μέτρων θα γίνει αυτές τις μέρες, δηλαδή άμεσα από αύριο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κύριε Χατζηκυριάκου. Έχουμε, νομίζω, κάποιες φορές θα πρέπει να έρχεστε πιο τακτικά όλοι εσείς για να μας δίνετε κάποιες ωραίες θέσεις και απόψεις. Να μεταβούμε όχι από το σχολείο στο γυμνάσιο βάσει του τίτλου του βιβλίου σας, αλλά από την, από την ουτοπία μας, το καθισιό μας, στην πραγματική ζωή, κύριε Χατζηκυριάκου. Η μετάβαση του μαθητή στο γυμνάσιο, έτσι. Ναι, πρόσφατα έκανα την παρουσίαση του βιβλίου μου, το οποίο αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου διατριβής, είναι η μετάβαση των μαθητών στο γυμνάσιο. Έγινε μια ευρείας κλίμακα έρευνα σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να δούμε πώς οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βιώνουν αυτό το φαινόμενο της δυσκολίας των μαθητών, καθώς μεταβαίνουν από τη μία βαθμίδα στην άλλη στο πλαίσιο πάντα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Και εκεί βγήκαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα αξιοποιηθούν και θεωρώ ότι θα ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να εξομαλύνουμε αυτή την εξέλιξη, ουσιαστικά μια διαδικασία εξέλιξης της προσωπικότητας του μαθητή. Να πω ένα ευχαριστώ, κύριε Χατζηκυριάκου, γιατί πλέον από ό,τι φαίνεται, εκτός από τις διαπιστώσεις, μπαίνουμε και σε μια άλλη διαδικασία, έτσι, αυτής της υπεύθυνης στάσης και εφαρμογής πράξεων πλέον, της πράξης στην καθημερινότητά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.